Στα τέλη του Μάρτη αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπλαση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας στα Χανιά, δίνοντας έτσι μια όμορφη μελλοντική εικόνα στους κατοίκους της περιοχής. Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για την ανάπλαση μέσως ΔΙΤ του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στα Χανιά. Στις 27 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση του Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τους ενδιαφερόμενους αναδόχους. Θα ακολουθήσει η φάση της προεπιλογής και εν συνεχεία ο ανταγωνιστικός διάλογος και η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών. Το αμέσως λοιπόν επόμενο διάστημα θα εφοδιαστούμε με αυτές τις γνώμες, θα καταλήξουμε και θα προχωρήσουμε. Εντός των επομένων 3 ετών, τα 8 σχολεία και το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας θα παραδοθούν στην κοινωνία των Χανίων, στο Δήμο Χανίων. Ο ανάδοχος δεν θα εκμεταλλεύεται τίποτα, είναι ένα έργο με πληρωμές διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ο ανάδοχος το μόνο που κάνει είναι ότι κατασκευάζει το έργο, το παραδίδει στο Δήμο και μετά απλά το συντηρεί για 25 έτη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δύο προτάσεις για το έργο αποκατάστασης του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας παρουσίασε η αρχιτέκτον Μαρία Ανθομελίδου από την Ειδική Γραμματεία ΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών. Σίγουρα θέλουμε να εντάξουμε παιδικές χαρές μέσα, από τη στιγμή που κυρίως το χρησιμοποιούν τα πάρκα οικογένειες. Κατά δεύτερο λόγο, συζητήσαμε να εντάξουμε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ένα γήπεδο τέννις. Και τρίτον, είναι αν θέλουμε να καταργήσουμε ή να διατηρήσουμε το υφιστάμενο θέατρο που υπάρχει σήμερα, δηλαδή αν θα γίνει ανακατασκευή του θεάτρου ή θα το καθαιρέσουμε και στη θέση του θα υπάρξει ένα γήπεδο τέννις, μπάσκετ, οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό. Για την αξιοποίηση του παραμελημένου εδώ και χρόνια πάρκου και τον τελικό σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας. Υποσυζήτηση είναι ο τρόπος σύνδεσης του πάρκου με το δημοτικό κήπο των Χανίων. Είτε θα γίνει διασύνδεση με μία πεζογέφυρα, είτε θα καταργήσουμε τον δοπλουμιδάκι και θα γίνει απευθείας ενοποίηση με το δημοτικό κήπο Χανίων. Με την κατασκευή 8 νέων σχολείων και την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατομμυρίων ευρώ, ο Δήμος Χανίων θα γίνει ο δεύτερος Δήμος πανελλαδικά που υλοποιεί έργα με τη μέθοδο ΔΙΤ. Υπογράφηκε η σύμβαση για να αλλάξει όψη πλατεία 110 μαρτύρων στα Μισήρια με ένα έργο με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Με 200.000 ευρώ περίπου και με γενναία έκπτωση από τα αρχικά προϋπολογιστέντα 460.000 ευρώ, ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία 110 μαρτύρων στα Μισήρια. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε ανάμεσα στον Δήμο Ρεθύμνου και τον ανάδοχο του έργου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ, όπως και την πλακόστρωση της πλατείας σε μια παραμελημένη περιοχή στα ανατολικά προάστια της πόλης του Ρεθύμνου. Δημιουργούμε την παιδική χαρά σε σημείο που να ενοχλεί λιγότερο τους περιοίκους, το γήπεδο του μπάσκετ και παράλληλα γίνεται πλακόστρωση της πλατείας. Είναι ένα έργο το οποίο το έχει σχεδιάσει ο κύριος Τσάκωνας και ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, θα ληφθεί μέρημνα για την προσβασιμότητα του μνημείου, όπως και ώστε ο βασικός όγκος των εργασιών να έχει ολοκληρωθεί πριν τις επετειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, αφού αρκετοί κάτοικοι της περιοχής επιζήσαντες της ναζιστικής θηριωδίας δίνουν το παρόν στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης κάθε χρόνο. Πληγωνόμουν όταν έβλεπα τους ανθρώπους που ακόμα ζουν από τη μάχη της Κρήτης να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Την ίδια ώρα στην Καλλιθέα, τρία συνεργεία εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία Άη Γιώργη του Πεταλιώτη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα που καθυστέρησε την ανάπλαση και με στόχο να υπογειοποιηθούν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης, όπως και να διαχωριστούν τα δίκτυα ομβρίων και λιμάτων της περιοχής. Παρά τις φοβερά δύσκολες καιρικές συνθήκες και το έργο το βιοκλιματικό στον Άη Γιώργη του Πεταλιώτη προχωρά κατά τρόπο πολύ ικανοποιητικό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την πρόοδο των εργασιών. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι τρία συνεργεία είναι εγκαταστημένα εκεί. Επομένει μετά η πλακόστρωση της πλατείας, τοποθέτηση των ιστών των φωτιστικών μαζί με τα φωτιστικά, τα παγκάκια και γενικά εξοπλισμός. Οι ευρωεκλογές είναι κοντά και τα κόμματα έχουν αρχίσει να συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτιά τους. Ο Σταύρος Θεοδωράκης έκανε μία έκπληξη. Ανακοίνωσε δύο νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο ως υποψήφιους ευρωβουλευτές, την δικηγόρο Μαρία Δαμπανάκη και τον γιατρό Κωνσταντίνο Καλαφατάκη. Απόψε φιλοξενούμε και τους δύο στο Δελτίο Ειδήσεων. Κυρία Δαμπανάκη και κύριε Καλαφατάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σας.
Να ξεκινήσουμε από την κυρία Δαμανάκη. Ο Σταύρος Θεοδωράκης μίλησε για ευρωπαϊκή ανανέωση που δίνει το στίγμα της νέας εποχής του ποταμιού. Πριν την ανακοίνωση του όνοματός σας, είχατε ενεργό πολιτική δραστηριότητα. Τι σας έφερε κοντά στο ποτάμι? Όπως ακριβώς τα λέτε, κυρία Λιδάκη, το ποτάμι τάσσεται ξεκάθαρα και ρητά υπέρ της ευρωπαϊκής αναγέννησης, υπέρ μιας νέας πορείας της Ευρώπης για μια δικαιότερη Ευρώπη. Και αυτό που με έφερε κοντά στο ποτάμι και αποτέλεσε και την πρώτη αφορμή για ενασχόλησή μου με την πολιτική σκηνή ήταν ότι δημιουργήθηκε ένα κόμμα το οποίο έδωσε ζωτικό χώρο έκφραση σε νέους ανθρώπους όπως εγώ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το παλιό πολιτικό σύστημα το οποίο καταπνίγει, όπως γνωρίζουμε, προσπάθειες έτσι να ακουστούν νέοι άνθρωποι και να φέρουν νέες ιδέες στο προσκήνιο. Και μάλιστα το σημαντικό που προκρίνω στην μέχρι τώρα δράση του ποταμιού είναι ότι έχει σταθεί αταλάντευτα υπέρ της Ευρώπης σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο εθνικά όσο και σε γενικότερο επίπεδο. Το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, κύριε Καλαφατάκη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εγώ, σε αντίθεση έτσι με τη Μαρία, εμπλέκομαι πιο ενεργά στο ποτάμι το τελευταίο διάστημα. Και αυτό επειδή ήμουνα στο εξωτερικό μέχρι πριν από λίγο καιρό. Παρ' όλα αυτά, αποτελώ μέλος του ποταμιού από το εξωτερικό, από την αρχή, διότι ακριβώς όπως είπε και η Μαρία, το ποτάμι έδωσε ζωτικό χώρο έκφρασης σε νέους ανθρώπους, δημιουργικούς ανθρώπους, που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε φιλοδοξούν να γίνουν επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά θέλουν να εισέλθουν στο χώρο και για ένα πεπερασμένο διάστημα να προσφέρουν με το πάθος και τη δημιουργικότητά τους υπέρ της εξυπηρέτησης των ελληνικών συμφερόντων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Δαμανάκη, διαβάσαμε τις πρώτες σας δηλώσεις που εξηγείτε τους λόγους που σας έκαναν να αποφασίσετε να είστε υποψήφιοι ευρωβουλευτής. Θα μπορούσαν να τους ακούσουν και οι τηλεθεατές μας? Βεβαίως, βεβαίως. Η στόχευση, έτσι, η προσωπική μου είναι διπλή. Αφενός με την υποψηφιότητά μου επιθυμώ να εξωτερικεύσω έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα που υφίσταται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στην Ελλάδα, ένα πρόβλημα εκπροσώπησης. Ακριβώς με αυτή την υποψηφιότητα θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο ζήτημα του ότι οι νέοι κάτω των 35 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπούνται ή εκπροσωπούνται ελάχιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 751 βουλευτές, οι νέοι κάτω των 35 είναι μόνο 10 άτομα, εκ των οποίων μόνο οι δύο από αυτούς είναι γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η γενιά του Εράσμου, η νέα γενιά, η γενιά που έχει πολλά και σημαντικά βιώματα από την Ευρώπη και τάσσεται υπέρ αυτής, δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος στόχος της συμμετοχής μου στο μεγάλο αγώνα των ευρωεκλογών. Ο δεύτερος είναι να τονίσω όλα τα μεγάλα προβλήματα, όλα τα μεγάλα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν μου επιτρέπετε, αυτά είναι τα εξής τρία κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Είναι απαράδεκτο το να μην εστιάζουμε στην Ελλάδα με βοήθεια, με συνδρομή από την Ευρώπη σε μεγάλα ζητήματα όπως είναι η ανάδειξη των τοπικών παραγωγών, όπως είναι η ενίσχυση των τοπικών προϊόντων. Κάτι που έχω και την ευκαιρία να δω μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα με επαφές με αγροτικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις παραγωγών, πόσος αγώνας γίνεται και πόσες ωραίες ιδέες υπάρχουν για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Δεύτερο κεφάλαιο είναι η ενίσχυση των ερευνητικών μας ιδρυμάτων και φυσικά η ενίσχυση του δικτύου των δημοσίων υποδομών που θα βοηθήσουν και τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής μας. Από εκεί και πέρα, άλλα μεγάλα ζητήματα είναι η ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το προσφυγικό και με το μεταναστευτικό ρεύμα. Θέλουμε φυσικά αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, θέλουμε ενσωμάτωση πολύ βασικό μεταναστών και προσφύγων και φυσικά στήριξη τόσο των χωρών υποδοχής, όσο και ίση κατανομή προσφύγων και μεταναστών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει την Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα τον κόσμο, είναι ο φασισμός. Πρόσφατα ακούσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Αντώνιο Ταγιάννη, ότι ο Μουσολίνι άφησε πίσω του θετικό
έργο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις από ανθρώπους που μας εκπροσωπούν σε ένα ευρωπαϊκό όραμα το οποίο στηρίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Όλα αυτά τα μεγάλα μέτωπα επιθυμώ να θίξω με την υποψηφιότητά μου. Κυρία Καλαφατάκη, σπουδάσατε γιατρός και μάλιστα νευρολόγος, ειδικότητα που σίγουρα χρειάζεται στους χώρους της πολιτικής. Και ενώ συνήθως οι συνάδελφοί σας παίρνουν των αματιών τους και φεύγουν στο εξωτερικό, εσείς μείνατε εδώ στο Πανεπιστημιακό. Μάλιστα, έκαναν εντύπωση οι πρώτες σας δηλώσεις όταν είπατε «Είμαι εδώ, στην πρώτη γραμμή, για να βοηθήσω το ποτάμι να μεγαλώσει». Θα θέλατε να μας δώσετε κι εσείς το ως υποψήφιος ευρωβουλευτής το ευρωπαϊκό σας στίγμα? Ναι, κοιτάξτε. Εγώ, είναι η αλήθεια, την προηγούμενη δεκαετία είχα μια πλούσια ερευνητική καριέρα πάνω στις κλινικές νευροεπιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή, είχα προτάσεις να παραμείνω εκεί και να κάνω και την ειδικότητά μου. Η αλήθεια είναι ότι επέλεξα να γυρίσω πίσω ακριβώς επειδή πιστεύω ότι πλέον θα πρέπει να ανασχεθεί αυτό το ρεύμα του brain drain και θα πρέπει να μπούμε σε μια φάση brain gain προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στη χώρα, ειδικά οι νέοι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν αποκτήσει μια τεχνογνωσία, να πάρει κάποια εφόδια τα οποία της είναι απαραίτητα και για να υπερβεί την οικονομική κρίση που ελπίζω κάποια στιγμή να αφήσουμε πίσω μας, αλλά και να κοιτάξει, ας πούμε, το μέλλον της μέσα στην Ευρώπη. Τώρα, σχετικά με την ευρωπαϊκή αυτή προοπτική, η Μαρία εξέθεσε όλες τις ή το σύνολο των πτυχών της ευρωπαϊκής στρατηγικής του ποταμιού πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω απλά να προσθέσω δύο ακόμα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που προσεγγίζουμε σαν Έλληνες ευρωβουλευτές ή μελλοντικοί Έλληνες ευρωβουλευτές τις συνεργασίες μας με τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Θα πρέπει δηλαδή να προσπαθούμε να δημιουργούμε συμπράξεις πανευρωπαϊκά οι οποίες τελικά θα καταλήγουν στην εξυπηρέτηση των ελληνικών συμφερόντων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει ο ξένος ευρωβουλευτής, ο εκπρόσωπος των ξένων, των εταίρων μας, να αντιλαμβάνεται ότι είμαστε πρόθυμοι να τον βοηθήσουμε στα δικά του προβλήματα, προκειμένου και ο ίδιος μετά να εστιάζει στα δικά μας προβλήματα και να είναι διατεθειμένος να δώσει λύσεις. Και το δεύτερο, βεβαίως, που σχετίζεται, ας πούμε, με το δικό μου κλάδο, ότι θέλω να αναδείξω την δυνατότητα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε ερευνητικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο να διασυνδεθούν με τα αντίστοιχα κορυφαία ευρωπαϊκά και να αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Μάλιστα. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας ευχηθούμε καλό κουράγιο, υπομονή και επιμονή στην προεκλογική σας εκστρατεία? Ένας από τους δυο σας, όποιος θέλει να προσθέσει κάτι. Ωραία. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε όλοι μαζί έτσι, την συλλογική μας αντίληψη που έχουμε για την πολιτική, για το πώς πρέπει να ασκούμε πολιτική. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια του χρόνου για να αναβάλουμε πράγματα, να αφήνουμε πράγματα να υλοποιηθούν αύριο, μεθαύριο, όταν οι συνθήκες τυχόν είναι κατάλληλες, όπως μας λένε πολλοί έτσι, παλιοί πολιτικοί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τρέξουμε το κατοστάρι της πολιτικής διεκδίκησης και να ζητήσουμε σήμερα να υλοποιηθούν πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν τόσο ώστε να γίνουμε λειτουργικοί τόσο ως χώρα όσο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κάτι που νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να πρωτοστατήσουν οι νέοι άνθρωποι και λόγω της ορμής και λόγω των φρέσκων ιδεών που έχουν και του ρομαντισμού, αν θέλετε, έτσι, της πιο ιδεαλιστικής αυτής θεώρησης της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. Εσείς, κύριε Καλαφατάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι και να καλέσω τους τηλεθεατές να δουν το Ευρωψηφοδέλτιο του Ποταμιού. Είναι ένα καταπληκτικό Ευρωψηφοδέλτιο που αποτελείται από ανθρώπους φοβερά δημιουργικούς, οι οποίοι πρέπει να υποστηριχθούν προκειμένου να εκπροσωπήσουν και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο στην Ευρώπη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Το 10ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Λότζια με πλήθος κόσμου να κατακλείζει το κέντρο του Ηρακλείου με τα παιδιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το 10ο παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου με τίτλο «Dr. Handax και Lady Candia εναντίον σκιάς, το πετράβι του κάστρου», που φέτος διοργάνωσε η ομάδα από το μεγάλο κυνήγι «Εμείς και εμείς». Σήμερα φτάσαμε γύρω στις 78 ομάδες
Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 800 παιδιά συνολικά. Είναι μια γιορτή από ό,τι βλέπετε. Το οργανώσαμε για 17 Δευτέρου ήταν να γίνει, αλλά λόγω καιρού αναβλήθηκε και μια χαρά μας πήγε κιόλας, γιατί είναι η μέρα που από ό,τι βλέπετε μας βοηθάει και ήταν αμαρτία να πάει τόσος κόπος χαμένος. Ομάδες, σχολεία, σύλλογοι και όχι μόνο συγκεντρώθηκαν στη Λότζια, από όπου ξεκίνησε η πιο κεφάτη παρέλαση έως την Πλατεία Ελευθερίας. Με τη βοήθεια της επιστήμης, τα παιδιά πήραν στα χέρια τους τον πρώτο γρίφο που ήταν κρυμμένος μέσα σε ένα γάντι για να ξεκινήσουν την αναζήτηση της λύσης μέσα στην πλατεία, η οποία περιφράχτηκε για την ασφάλειά τους. Κάναμε ένα πείραμα για να ξεκινήσουμε το τσινίζι. Είμαστε, υποτίθεται, την ομάδα του Dr. Handax και βοηθήσαμε για να βρούμε το σμικρόμιο. Είναι περιφραγμένη η πλατεία από ό,τι βλέπετε, αλλά υπάρχει η πόλη μέσα στην πλατεία με κάποιο τρόπο. Και έτσι πρέπει να βρίσκουν την πόλη μέσα στην πλατεία. Έχουμε έρθει εθελοντές από όλες τις ομάδες που παίζουμε στο κυνήγι του θησαυρού των ενηλίκων, να βοηθήσουμε και να παίξουν τα παιδιά, να δημιουργήσουν την παιδεία ώστε σιγά σιγά να εξελιχθεί και το μεγάλο κυνήγι. Τα παιδιά συνέλεξαν στοιχεία για να αποκρυπτογραφήσουν το κρυπτόλεξο που τα οδήγησε στο σμικρόνιουμ, ένα φανταστικό χημικό στοιχείο που συρρυκνώνει τα σκουπίδια. Πρώτοι έλυσαν το γρίφο οι συμμαφητές, δεύτεροι τα ρουμπίνια και τρίτοι οι Ghostbusters, όλες ομάδες από σχολεία του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει κανείς ηττημένος, μόνο νικητής υπάρχει. Και αυτός απλώς είναι πρώτος, ο δεύτερος και τρίτος. Λέγεται απλά έτσι, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Αλλά δεν υπάρχει νικητής σε αυτό το παιχνίδι. Όλοι είναι νικητές. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, βολές εξαπέλυσε ο Ταγί Περντογάν εν όψη των εκλογών στις 31 Μαρτίου στην Τουρκία, με αναφορές στην μικρασιατική καταστροφή στη διάρκεια ομιλίας του στη Σμύρνη. Ενώ την ίδια στιγμή, οι ειδικοί εντοπίζουν ομοιότητες στις τραγωδίες των Αιθιοπικών αερογραμμών και της Λιόνεαρ στην Ινδονησία μετά την πρώτη ανάλυση των μαύρων κουτιών. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν ανέβασε τους τόνους εν όψη των εκλογών της 31ης Μαρτίου στην Τουρκία, εξαπολύοντας και εθνικιστικές κορώνες με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή στη διάρκεια ομιλίας του στη Σμύρνη. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε μεταξύ άλλων πως η Σμύρνη επούλωσε τις πληγές πολλών βαλκανικών πόλεων όπως της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, των Σκοπίων, του Κωσόβου, της Βάρνας και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο λέγοντας: Σμύρνη, εσύ που ρίνεις τους γιαούριδες στη θάλασσα και προστατεύεις τους ανήμπορους. Επίσης, ο Ερντογάν είπε πως ό,τι δεν τόλμησαν να κάνουν οι Έλληνες στη Σμύρνη, το έκανε η τουρκική αντιπολίτευση. Δυστυχώς, ό,τι δεν τόλμησαν να κάνουν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της κατοχής, το πραγματοποίησαν αυτοί. Με τον ίδιο τρόπο, τόσα χρόνια αυτοί που διοικούν αυτή την πόλη και που δεν μπόρεσαν ούτε ένα πρόβλημα να λύσουν, δεν εκτίμησαν με ειλικρίνεια τις επενδύσεις της κυβέρνησης, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε με ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρασυρθεί στην εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής για την εξυπηρέτηση εσωτερικών πολιτικών σκοπιμοτήτων και στη χρήση της ιστορίας με προσβλητικούς όρους για τους γειτονικούς λαούς. Ανάλογες απαράδεκτες αναφορές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη που φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε μεταξύ των χωρών μας και δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή προοπτική που η τουρκική ηγεσία διακηρύσσει ότι υποστηρίζει. Ο Ερντογάν συναντήθηκε μάλιστα και με τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Σαφείς ομοιότητες εντοπίζουν οι ειδικοί ανάμεσα στην αεροπορική τραγωδία των Αιθιοπικών αερογραμμών και αυτή της Lion Air στην Ινδονησία μετά την προκαταρκτική ανάλυση των μαύρων κουτιών. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Μεταφορών της Αιθιοπίας την ώρα που η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος. Είναι ένα σοκαριστικό και πολύ δυσάρεστο συμβάν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που χάθηκαν στο δυστύχημα ήταν εξειδικευμένοι επαγγελματίες από την Αιθιοπία και πολίτες του κόσμου. Είναι τραγικό και δεν εύχομαι σε κανένα να νιώσει τέτοια θλίψη, δήλωσε ο φίλος ενός εκ των θυμάτων. Πιο επιφυλακτική στην ανακοίνωση συμπερασμάτων εμφανίζεται η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ρεπορτάζ της εφημερίδας Seattle Times αναφέρει πως το σύστημα πτυτικού ελέγχου στα αεροσκάφη Boeing 737 MAX είχε διάφορα ελαττώματα, ενώ η Wall Street Journal μεταδίδει πως η διαδικασία έγκρισης των 737 MAX ελέγχεται εξονυχιστικά. Περνάμε τώρα στα περίεργα της ημέρας, παρέα με την Ευγενία Σολιωτάκη. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη. Πώς θα μας εκπλήξει σήμερα? Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που τα σύνορα τριών χωρών συναντιούνται σε ένα σημείο, αλλά να συμβαίνει αυτό για τέσσερα κράτη είναι εξαιρετικά σπάνιο και το συναντάμε μόνο σε ένα σημείο στον κόσμο. Στην Αφρική, η Ζάμπια, η Ζιμπάμπουε, η Μποτσουάνα και η Ναμίμπια συναντιούνται στη μέση ενός ποταμού, του Ζαμβέζη. Βέβαια, οι αλλαγές στη ροή του ποταμού λέγεται ότι τείνουν να εξαλείψουν το σημείο συμβολής τεσσάρων χωρών και να αλλάξουν τα γεωγραφικά σύνορά τους. Ωστόσο, η περιοχή είναι δημοφιλής για το παράδοξο αυτό φαινόμενο, που παραμένει μοναδικό στον κόσμο, αν και έτσι κι αλλιώς οι τέσσερις αυτές χώρες βρίσκονται τόσο κοντά η μία με την άλλη, όπως φαίνεται και στο χάρτη.
Χελώνες λίγο διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει, με κύριο χαρακτηριστικό τους το μικρό τους ύψος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες διαστάσεις τους. Παραδόξως, το καβούκι τους είναι αρκετά χαμηλό, παρόλο το μεγάλο τους μέγεθος, με αποτέλεσμα να φαίνονται σχεδόν επίπεδες. Κρυστάλλι μου. Ευγενία, σε ευχαριστούμε και ακόμη μια φορά για τις εντυπωσιακές σου ειδήσεις. Στο αθλητικό ρεπορτάζ τώρα, ο Όφη νίκησε τον Λεβαδιακό με 2-0 και πήρε σημαντική ανάσα στη μάχη που δίνει για την παραμονή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League, για άλλη μία φορά, το ντέρμπι των Αιωνίων διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Στη Β' Εθνική, ο Εργοτέλης ήταν ο νικητής στο κριτικό ντέρμπι, με τον Ηρόδοτο επικρατώντας εύκολα με 4-1. Ο Όφη υποδέχτηκε το Λεβαδιακό στο Γιντή Κουλέ με μοναδικό σκοπό την νίκη σε παιχνίδι ζωής και θανάτου για τη μάχη της παραμονής. Η ομάδα του Χάιμε Βέρα κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό του αγώνα και έφτασε κοντά στο κόλ στο τρίτο λεπτό με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μην καταφέρει να νικήσει τον Μπάγιτς από κοντά. Ο επιθετικός των γηπεδούχων πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Όφη στο 16ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία με τον Φερέιρα. Σε περιοχή κόντρα ο Γιακουμάκης 1-0! Στο 61ο λεπτό, ο Φερέιρα κέρδισε πέναλτι μετά από ωραία προσπάθεια. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιακουμάκης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0. Στο 72ο λεπτό, μετά από λάθος των αμυντικών του Λεβαδιακού, ο Γιακουμάκης πίεσε και έκλεψε την μπάλα, δίνοντάς τη στο Φερέιρα, που με ωραίο σουτ σκόραρε και κλείδωσε το μάτς υπέρ της ομάδας του. Με αυτή τη νίκη, ο Όφη προσπέρασε στη βαθμολογία το Λεβαδιακό 5 αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Όφη θα δώσει τη σημαντικότερη φετινή του μάχη στη δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ για την ανατροπή της αρχικής απόφασης υποβιβασμού του. Το ντέρμπι των Αιωνίων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς το 70ο λεπτό ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή του αγώνα λόγω των επεισοδίων που λάβαν μέρος στον περιβάλλοντο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την αρχή, αφού στο 5ο λεπτό ο πάγκος του Ολυμπιακού δέχτηκε επίθεση από μερίδα οπαδών του Τριφυλιού, με το μάτς να διακόπτεται για μερικά λεπτά. Στο 53ο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι σκόραραν με ωραία κεφαλιά του Γκερέιρο μετά από σέντρα του Κούτρι. Έπειτα άρχισαν οι συγκρούσεις των οπαδών με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση χημικών, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική και εντός γηπέδου, με πολύ κόσμο να μετακινείται από τη θέση του, έτσι ώστε να αποφύγει τους καπνούς. Η αστυνομία προχώρησε σε 18 προσαγωγές και 8 συλλήψεις, ενώ έχει στη διάθεσή της βίντεο από τη στιγμή των επεισοδίων, όπου διακρίνονται αρκετοί εκ των ταραξιών. Οι ποινές για τον Παναθηναϊκό ενδέχεται να είναι εξοντοτικές, καθώς οι πράσινοι αντιμετωπίζουν αφαίρεση ακόμα και 6 βαθμών, χρηματικό πρόστιμο και ποινή έδρας 2 έως 4 αγωνιστικών. Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε αίτητος αφού νίκησε και τον Πανετολικό στο Αγρίνιο με 2-1. Οι ασπρόμαυροι, παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με πέναλτι του Μπαϊρόβιτ στο 55, κατάφεραν να ανατρέψουν το παιχνίδι με ηγέτη τον Αντελίνο Βιερίνια που πέτυχε ένα απίστευτο γκολ από τα 40 μέτρα για την ισοφάριση. Και 3 λεπτά αργότερα πήραν την νίκη με το λέωμά τους να σκοράρει μετά από κόρνερ. Ο Οργοτέλης επικράτησε με 4-1 του Ηροδότου στο Παγκρίτιο και διατήρησε τις ελπίδες του για άνοδο. Οι κυτρινόμαυροι, μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, βρέθηκαν να προηγούνται με 1-0 με γκολ του Μανουσάκη και να παίζουν με παίχτη παραπάνω λόγω της αποβολής του Νύχταρη. Στο 25ο λεπτό, διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ιατρούδη και καθάρισαν από νωρίς το παιχνίδι. Στο 73ο λεπτό, ο Ροβίδης έκανε το 3-0 με τον Ηρόδοτο να μειώνει στο 88 με τον Μουκίδη. Το σκορ έκλεισε ο Μπαχανάκ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ηρόδοτο να παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού. Περνάμε τώρα να δούμε τον καιρό των επόμενων ημερών. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.